Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε την παρουσίαση του βιβλίου, όπως βλέπετε, με μία εικόνα που ίσως να προκαλεί απορία για τη σχέση της με τη σημερινή μας εκδήλωση. Το αντικείμενο που βλέπουμε έχει έναν πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό για τους βασιλείς της Μεγάλης Βρετανίας. Το κουτάλι της Τέψης, όπως ονομάζεται, κατέχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο κατά τον ενθρονισμό των Άγγλων βασιλιάδων, καθώς χρησιμοποιείται στη διαδικασία του χρήσματος, υποτίθεται την πιο ιερή στιγμή της τελετής. Φυσικά, ένα χρυσό κουτάλι από μόνο του, όσο ακριβό και να είναι, δεν κατέχει κάποια από τη φύση του τίποτα το ιδιαίτερο, ούτε κατέχει κάποιες υποτιθέμενες υπερφυσικές ιερές ιδιότητες. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει το συγκεκριμένο αντικείμενο τόσο σημαντικό για το βασιλικό θρόνο της Μεγάλης Βρετανίας? Ο ιδιαίτερος συμβολισμός του οφείλεται στο ότι κατάφερε, εξαιτίας τυχαίων περιστατικών, να γλιτώσει από την οργή της Επανάστασης που συγκλώνησε την Αγγλία τη δεκαετία του 1640-1650. Ήταν η εποχή που η θύελλα των επαναστατημένων μαζών, με επικεφαλή στον Κρόμουελ, νικά το στρατό των μεγάλων γεωκτημόνων, των Ευγενών και του βασιλιά Καρόλου I της δυναστείας των Στιούαρτ. Ο ίδιος ο βασιλιάς αποκεφαλίζεται και τα βασιλικά εμβλήματα καταστρέφονται, καθώς οι επαναστατημένοι τα λιώνουν και τα μετατρέπουν σε χρυσό, θέλοντας να επικυρώσουν την κυριαρχία τους πάνω στο παλιό καθεστώς. Λογικό ήταν λοιπόν να αναχθεί σε κάτι το πολύ σημαντικό ότι παλιό γλίτωσε από αυτόν τον επαναστατικό σεισμό, ακόμη κι αν επρόκειτο απλά για ένα κουτάλι. Ο Κάρολος της Αγγλίας ήταν ο πρώτος βασιλιάς εκείνης της εποχής που εκτελέστηκε από το σπαθί αυτής της επαναστατικής δύναμης, παρότι δεν ήταν ούτε ο πρώτος που όταν ήρθε αντιμέτωπος μαζί της δεν μπόρεσε να την καθυποτάξει, ούτε ασφαλώς και ο τελευταίος που θα γνώριζε τη μοίρα της εκτέλεσης, όπως βλέπουμε και στο απόσπασμα από το βιβλίο. Ήδη στα τέλη του 16ου αιώνα, οι Ολλανδοί με μία σειρά διεργασιών που παίρνουν τη μορφή κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών και επαναστατικών γεγονότων, καταφέρουν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τη μεγάλη Ισπανική αυτοκρατορία και να επιβάλλουν την πολιτική τους ανεξαρτησία. Ενώ το 1793, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, τα πύρινα λόγια του Ροβεσπιέρου, οι λαοί, έλεγε, δεν κρίνουν όπως τα δικαστήρια, δεν βγάζουν αποφάσεις, ρίχνουν κεραυνό, δεν καταδικάζουν τους βασιλείς, τους ρίχνουν στην αφάνεια. Αυτά τα λόγια λοιπόν στέλνουν τον Λουδοβίκο το 16ο στην Κιλοτίνα. Ποια είναι όμως εκείνη η αόρατη για τους πρωταγωνιστές αυτών των γεγονότων δύναμη που δίνει τη δυνατότητα στις επαναστατημένες μάζες να νικούν παντοδύναμους βασιλιάδες και να αντιμετωπίζουν ολόκληρες αυτοκρατορίες? Είναι η ίδια δύναμη που σπρώχνει τον Κολόμβο στο παράτολμο ταξίδι του να διασχίσει τον Ατλαντικό στην πορεία προς τις Ανατολικές Ινδίες, όπως νόμιζε, με τρία καράβια, τη Σάντα Μαρία, την Πίντα και την Ίνα, με τα οποία σήμερα δεν θα τολμούσαμε αρκετοί να περάσουμε ούτε το Αιγαίο. Είναι η ίδια δύναμη που οθεί σε τεχνολογικές εφευρέσεις πρωτόγνωρες για την εποχή, που στηρίζει την επιστημονική σκέψη του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα, που γίνεται η αφετηρία για τη φιλοσοφία του Σπινόζα, του Λοκ, του Χόμπς και του Καντ. Είναι η δύναμη που εξαιτίας της ανθίζει η κλασική αστική πολιτική οικονομία του Άνταμ Σμιθ, του Ρικάρντο και άλλων αστών οικονομολόγων της εποχής. Η δύναμη αυτή λοιπόν δεν είναι παρά μια ολόκληρη κοινωνική διαδικασία, μια πραγματική κοινωνική επανάσταση κατά την οποία εμφανίζονται και αναπτύσσονται οι αστικές καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Αυτή η γέννηση του καπιταλισμού στην Ευρώπη από το 15ο έως το 17ο αιώνα περιγράφεται στο βιβλίο του Ιστβάν Μάρκους «Η Ευρώπη στο προσκήνιο». Πρόκειται, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, για ένα πολύ όμορφο βιβλίο που δείχνει με γλαφυρό τρόπο το πώς η ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων γίνεται ο κοινωνικός άνεμος εκείνη την εποχή που γκρεμίζει τη φεουδαρχία και οδηγεί σε γεγονότα που συγκλονίζουν την Ευρώπη έως και τα τέλη του 19ου αιώνα. Το ουγγρικό πρωτότυπο της παρούσας έκδοσης γράφτηκε και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1986 στη Λαϊκή Δημοκρατία της Ουγγαρίας ως ένα ιστορικό βοήθημα για νέους. Αποτελεί μάλιστα μέρος, όπως είπαμε και στην αρχή, της σειράς εικονογραφημένη ιστορία, στην οποία ανήκει και η προηγούμενη έκδοση της σύγχρονης εποχής, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η προϊστορία του. Είναι μια έκδοση που είναι χρήσιμη για κάθε έναν
που κάνει τα πρώτα του βήματα στη μελέτη του ιστορικού υλισμού, στην προσπάθεια κατανόησης της μαρξιστικής αντίληψης για την εξέλιξη και ανάπτυξη της κοινωνίας. Δεν πρόκειται όμως για ένα βιβλίο που έχει σαν αντικείμενό του την παρουσίαση της θεωρίας του ιστορικού υλισμού, ούτε στοχεύει στην παρουσίαση απλά της ευρωπαϊκής ιστορίας εκείνης της περίοδου. Το μεγάλο του προτέρημα είναι ότι εξηγεί τις νομοτέλειες των κοινωνικών αλλαγών που συντελούνται μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων ιστορικών γεγονότων. Ο αναγνώστης παρακολουθεί τη γέννηση των εμπόρων της εποχής, της βιοτεχνίας, την ανάδυση των αστικών πόλεων, την κυριαρχία του χρήματος, τη δημιουργία των αστικών πολιτικών θεσμών, το ρόλο θρησκευτικών κινημάτων της μεταρρύθμισης, του προτεσταντισμού και του πουριτανισμού και όλα αυτά καθώς ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια του βασιλικοί ενθρονισμοί, πολιτικές δολοπλοκίες ανάμεσα στους βασιλείς, τους ευγενείς και ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς παρακολουθεί μάχες και ναυμαχίες της εποχής, στις οποίες καταστρέφονται οι μεγαλύτεροι ναυτικοί στόλοι που είχε γνωρίσει ως τότε η ανθρωπότητα. Παρακολουθεί την ιστορική ήττα των ταγμάτων των υποτών από την Παρούτη, τα κανόνια και τα πυροβόλα όπλα. Σε άλλες σελίδες του βιβλίου βρίσκεται μέσα σε αναγεννησιακές αγορές. Γίνεται μάρτυρας θαλάσσιων εξερευνήσεων, επιστημονικών ανακαλύψεων, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι νιώθει να παίρνει ο ίδιος μέρος σε κοινωνικά κινήματα που ξεσπούν στις φλαμανδικές περιοχές της Ολλανδίας, ενάντια στην ιερά εξέταση των Ισπανών, νιώθει σαν να συμμετέχει στο στρατό του Κρόμγουελ που συντρίβει τις δυνάμεις του Άγγλου βασιλιά και των ευγενών. Μάλιστα, ο συγγραφέας έχει διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο την παρουσίαση όλου αυτού του ιστορικού υλικού, ώστε δεν προϋποθέτει τη γνώση κανενός από τα ιστορικά γεγονότα στα οποία αναφέρεται, ούτε επίσης θέτει ως προϋπόθεση για την κατανόηση και ανάγνωση του βιβλίου τη γνώση του ιστορικού υλισμού. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρόκειται για ένα βιβλίο προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, ακόμη και αν δεν έχει πρωτύτερη επαφή με τον μαρξισμό ή τα γεγονότα της εποχής. Βοηθητικά να πούμε ότι στα γεγονότα της εποχής υπάρχει και ένα εκτενές χρονολόγιο που βλέπετε και στην οθόνη, που είναι στο τέλος του βιβλίου. Από την άλλη μεριά το βιβλίο δίνει σε όσους γνωρίζουν βασικά ζητήματα της μαρξιστικής θεωρίας μία παραστατική αποτύπωση για το πώς μέσα από μυριάδες γεγονότα και κινήσεις κοινωνικών ομάδων και τάξεων δρούν οι κοινωνικοί και οικονομικοί νόμοι ως κυρίαρχη τάση. Ενώ σε όσους έχουν μια βασική γνώση της ιστορίας εκείνης της περίοδου, δίνει τη μέθοδο ερμηνείας των γεγονότων που αφορά στη γνώση των νομοτελειών της οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, για να δούμε κάπως από πιο κοντά πώς το βιβλίο «Η Ευρώπη στο προσκήνιο» βοηθά στην κατανόηση τέτοιων ζητημάτων που αναφέραμε προηγούμενα, ας αναλογιστούμε το εξής ερώτημα. Τι είναι αυτό που οθεί στη μετάλλαξη της μεσαιωνικής φεουδαρχικής κοινωνίας στην αστική κοινωνία, τι οδηγεί δηλαδή τα βήματα της ανθρωπότητας στη μακρόχρονη πορεία της από την κοινωνία που κυριαρχεί αγροτική παραγωγή στην κοινωνία της βιομηχανίας, από τη στρογγυλή τραπέζη των υποτών στα συμβούλια των μετόχων, από τους δουλοπάρικους στη μισθωτή εργασία, από τις συμφωνίες μέσω βασιλικών γάμων στα εμπορικά συμβόλαια, από τα δικαστήρια της Ιεράς Εξέτασης στα δικαστήρια του αστικού κράτους. Τι είναι αυτό λοιπόν που δημιουργεί αυτή την κοινωνική αλλαγή που όπως είδαμε σάρωσε σαν μία θύελα φεουδάρχες, βασιλείς, αυτοκρατορίες και κοινωνικές σχέσεις που ήταν εδρεωμένες για πάνω από 1000 χρόνια. Αυτό που θα ανιχνεύσει κανείς διαβάζοντας το βιβλίο είναι ότι υπάρχει μία αναγκαία και ταυτόχρονα αντιφατική σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις που διαθέτει η κοινωνία για να παράξει όλα όσα χρειάζεται για την επιβίωση και τις πολύμορφες ανάγκες της και στις σχέσεις από την άλλη μεριά που δημιουργούν οι άνθρωποι κατά τη διαδικασία της παραγωγής. Είναι μία εντός εισαγωγικών, θα λέγαμε, περίεργη σχέση, γιατί οι ίδιες αυτές δύο πλευρές που τη μία περίοδο δουν προωθητικά η μία για την άλλη, την αμέσως επόμενη δρούν ανταγωνιστικά έως και ανασταλτικά για την κοινωνική ανάπτυξη και τότε έρχεται στο προσκήνιο το καθήκον της κοινωνικής αλλαγής. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ας δούμε πώς περιγράφει αυτή την αλλαγή το βιβλίο «Η Ευρώπη στο προσκήνιο». Αν εξετάσουμε τη ζωή της κοινωνίας κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, θα δούμε ότι η επιβίωση στην υπηρωτική Ευρώπη δεν είναι κάτι εύκολο. Στις ηλιόλουστες παραθαλάσσιες περιοχές ίσως να αρκούσε να αφομοιωθούν και να τελειοποιηθούν οι γνώσεις των αρχαίων
μεσογειακών λαών στην κτηνοτροφία και στη γεωργία. Όμως αυτό δεν είναι πραγματικότητα για όλη την Ευρώπη. Στο μεγαλύτερο μέρος της είναι γεγονός ότι ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς, το έδαφος είναι σκληρό, η σοδειά που προετοιμαζόταν με πρωτόγωνα μέσα εκείνη την εποχή παρουσίαζε απρόβλεπτες διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο. Κατά συνέπεια, ήταν απαραίτητο να υπάρχει επιμονή, στερήσεις, σκληρή δουλειά και πείρα που κατακτιέται μόνο σε βάθος χρόνου. Χρειαζόταν δηλαδή πάνω απ' όλα σταθερότητα, δυνατότητα παραμονής στη διαμονή και στην καλλιέργεια σε έναν τόπο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και γι' αυτό ήταν απαραίτητη μία στοιχειώδης ασφάλεια, ένας ελάχιστος κλήρος γης, μία κάποια προστασία του χωριού από κλέφτες, τυχοδιώκτες και εξωτερικές επιθέσεις. Τι απαιτούταν για όλα αυτά? Χρειάζονταν θεσμοθετημένες σχέσεις τέτοιου χαρακτήρα ανάμεσα στην εργαζόμενη πλειοψηφία και στην ένοπλη μειοψηφία, ώστε να εξασφαλίζουν την προστασία του χωρικού και ταυτόχρονα το κέρδος του άρχοντα. Μία κρατική οργάνωση που να περιορίζει επίσης τα ιδιαίτερα ληστρικά συμφέροντα των διαφόρων επιμέρους γεωκτημόνων προς όφελος του συνόλου της τάξης των τότε εκμεταλλευτών. Αυτές οι θεσμοθετημένες σχέσεις είναι αυτές ανάμεσα στο φεουδάρχη και στο δουλοπάρικο. Είναι οι φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής και όλες οι κοινωνικές σχέσεις ηθικής, δικαίου και άλλες που σχηματίζονται γύρω τους και εμφανίζονται με πολλές παραλλαγές σε όλη την Ευρώπη. Για να το πούμε πιο παραστατικά, από τη μία μεριά έχουμε τους Ευρωπαίους χωρικούς του Μεσαίωνα που προβάλλουν σαν μια κουρελιασμένη, δυστυχισμένη τάξη του λαού που μένει σε καλύβες, που καμπουριάζει πάνω από τη γη, αποδεκατισμένη από την πείνα και τις επιδημίες και είναι αυτοί που παράγουν όλο τον πλούτο εκείνης της εποχής. Αφιερώνεται μάλιστα στους χωρικούς, τους δολοπάρικους του Μεσαίωνα ξεχωριστό κεφάλαιο στο βιβλίο που παρουσιάζουμε. Από την άλλη, έχουμε τους φεουδάρχες και την αυλή που έχουν γύρω τους, που ζουν από αυτού τον πλούτο, οι οποίοι παρέχουν την ασφαλή διεξαγωγή αυτής της παραγωγής και διασφαλίζουν σε ένα βαθμό ακόμα και την οργάνωση της παραγωγής, συνολικότερα πολλές φορές την οργάνωση της ζωής της κοινωνίας, και υπάρχουν οι περιπτώσεις που η αυλή, η εκκλησία της εποχής, συμμετέχει και είναι ο βασικός πυλώνας καταγραφής και έρευνας της γνώσης στο επίπεδο που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί εκείνη την εποχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, αναπτύσσεται η παραγωγή και επιτυγχάνεται μια σταδιακή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας. Έχουμε χαρακτηριστικά τη βελτίωση των εργαλείων της παραγωγής χάρη στην εκτεταμένη χρήση του σιδήρου. Βελτιώνεται ακόμα και η ίδια η τεχνική, το πώς γινόταν η παραγωγή. Αναπτύσσεται επίσης η κτηνοτροφία πολύ περισσότερο από ό,τι πριν και πια αποτελεί κλάδο με μεγάλο βάρος σε όγκο παραγωγής, αλλά και μεγάλο εύρος τόσο γεωγραφικά όσο και σε πλήθος διαφορετικών ειδών εκτροφής. Ενώ ένα σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων είναι η αργή αλλά διαρκής διεύρυνση της συλλογικής γνώσης για τις μεθόδους καλλιέργειας, η οποία οφείλεται στη μακρόχρονη εγκατάσταση σε έναν τόπο, στη συσσωρευμένη δηλαδή εμπειρία πολλών γενεών, αλλά και η σταδιακή σχολαστική ανάλυση, καταγραφή και προσπάθεια κατανόησης των μερών της φύσης, που είναι βασικό στοιχείο της γνώσης του κόσμου συνολικότερα. Έτσι λοιπόν, η φεουδαρχική κοινωνία γνωρίζει σταδιακά αλλαγές που ενώ προκαλούνται από αυτήν την ίδια θα φανεί αδύναμη να τις ελέγξει. Μεγαλώνει για παράδειγμα σταδιακά, και είναι βασικό αυτό, ένα πλεώνασμα στην παραγωγή που ξεπερνά κατά πολύ το μέρος εκείνο που όχι μόνο είναι απαραίτητο για την επιβίωση του δουλοπάρικων, αλλά είναι πάνω και από τον πλουτισμό του φεουδάρχη και της αυλής του. Παράλληλα με αργά αλλά σταθερά βήματα μεγαλώνει ο καταμερισμός της εργασίας. Εμφανίζεται η χειροτεχνία ως κάτι ξεχωριστό από ό,τι ήταν πριν ενταγμένο μέσα στο νοικοκυριό του δουλοπάρικου. Και έτσι πλέον, το πλεώνασμα αυτό που δημιουργείται στην παραγωγή προορίζεται για το εμπόριο, που το εμπόριο πια αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο σε σχέση με πριν, που βρίσκεται στο περιθώριο των φεουδαρχικών σχέσεων. Αναπτύσσεται έτσι η ανταλλαγή με τα προϊόντα των νέων επαγγελμάτων που δημιουργούνται, αλλά και η ανταλλαγή με προϊόντα που περισσεύουν από άλλες περιοχές, από άλλα φέουδα. Στο βιβλίο, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, γίνεται αναφορά στην εξάπλωση του χρήματος σε ειδικό κεφάλαιο. Εδώ χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι το χρήμα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο εκείνη την εποχή
στην εξάπλωση των αστικών σχέσεων, καθώς διασπείρει τις σχέσεις ανταλλαγής, διαβρώνοντας την παλιά κοινωνία με ηλικιώδεις ρυθμούς. Με αυτόν τον τρόπο, στον ύστερο μεσαίωνα, έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη ένα ευρύ δίκτυο εμπορικών ανταλλαγών, όπως βλέπουμε και στο χάρτη. Ενώ την ίδια στιγμή, φαίνεται στο χάρτη με μαύρο οι ανταλλαγές που γίνονται στην υπηρετική Ευρώπη και ταυτόχρονα οι θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι. Ενώ την ίδια στιγμή στο βιβλίο θα δούμε το πώς στους τόπους που αναπτύσσεται το εμπόριο δημιουργούνται οι πρώτες πόλεις με τις νέες νομικές, διοικητικές δομές και σχέσεις που φέρουν μαζί τους. Αν κοιτάξουμε τον καινούριο χάρτη που εμφανίζεται, θα δούμε ότι στην περιοχή βόρεια της Ιταλίας μέχρι τη Βόρεια Γερμανία και τις κάτω χώρες αναπτύσσεται πλέον ένα ευρύ δίκτυο πόλεων. Ο χάρτης αυτός στην πραγματικότητα δείχνει την εξάπλωση της μαύρης πανούκλας στην Ευρώπη, όμως πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι μία επιδημία δεν δημιουργείται χωρίς μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού και ταυτόχρονη κινητικότητα για το εμπόριο. Στις αρχές του 1500, σε αυτή τη ζώνη που φαίνεται έντονα κοκκινισμένη, ζούσε πια το 1 τρίτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Από εδώ περνούσαν και εδώ συνενώνονταν οι σημαντικοί εμπορικοί δρόμοι μέσω των οποίων αντάλλασαν τα πολυπίκυλα εμπορεύματά τους η Βόρεια με την Νότια, η Ανατολική με τη Δυτική Ευρώπη. Ολόκληρες επαρχίες συνδέοντας σταδιακά μέσω του οδικού τους δικτύου με αυτή την πυκνοκατοικημένη ζώνη για τα δεδομένα της εποχής, τροφοδοτώντας τη με εκατοντάδες πρώτες ύλες, εργασία, προϊόντα, όλο και πιο εξειδικευμένων επαγγελμάτων. Εδώ σχηματίστηκε τους τελευταίους αιώνες του Μεσαίωνα το πιο κομβικό σημείο της Ευρώπης, η κεντρική εκείνη ζώνη όπου η αυξημένη εμπορευματική κυκλοφορία γέννησε νέα και νέα επαγγέλματα, φιλοδοξίες και ιδέες. Εδώ αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά οι νέοι τρόποι παραγωγής, οι νέες μορφές οργάνωσης της οικονομικής ζωής. Εδώ πέρασε σε ανώτερο επίπεδο η ζωή των πόλεων, εδώ δυνάμωσε για πρώτη φορά ο βασικός πρωταγωνιστής εκείνης της νέας εποχής, η αστική τάξη των πόλεων. Εδώ γεννήθηκε και ρίζωσε για πρώτη φορά η νέα μορφή κοσμοαντίληψης, η επιστήμη. Εδώ αναγεννήθηκε και η τέχνη. Εδώ, σε αυτή την πυκνοκατοικημένη κομβική περιοχή με τις γοργά αναπτυσσόμενες πόλεις, ξεδιπλώθηκε η ριζική, κοινωνική και πολιτική μεταμόρφωση που έφερε μαζί της η ανανέωση της θρησκείας, η μεταρρύθμιση. Έτσι, οι φεουδαρχικές σχέσεις, ακριβώς επειδή λειτουργούν προωθητικά για τις δυνάμεις παραγωγής που έχουν στη διάθεσή τους, δημιουργούν οι ίδιες τις νέες εκείνες συνθήκες που πλέον απαιτούν την αντικατάστασή τους από τις αστικές σχέσεις. Σαν το μαθητευόμενο μάγο, κατά τη γνωστή διατύπωση του Μανιφέστου, δημιουργούν τις νέες δυνάμεις που δεν ελέγχουν πλέον και διαβρώνουν από τα μέσα το φεουδαρχικό στερέωμα. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Έγγελς, παντού όπου μία προσωπική σχέση, όπως είναι αυτή ανάμεσα στο φεουδάρχη και στο δουλοπάρικο, όπου λοιπόν μία προσωπική σχέση εκτοπιζόταν από μία χρηματική, όπως αυτή ανάμεσα σε εμπόρους, μία απόδοση σε είδος εκτοπιζόταν από μία απόδοση σε χρήμα, εκεί έμπαινε μία αστική σχέση στη θέση μίας φεουδαρχικής. Έτσι, συνεχίζει ο Έγγελς, πολύ πριν τα κανόνια ρίξουν ρήγματα στα κάστρα των υποτών, αυτά είχαν ήδη υπονομευτεί από το χρήμα. Στην πραγματικότητα, λέει, το μπαρούτι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο διεκπεραιωτής της κρίσης του χρήματος. Σε αυτή λοιπόν τη νέα κατάσταση, όσο και να πάσχιζαν οι πολιτικοί θεσμοί της φεουδαρχικής κοινωνίας να υποτάξουν ή να ελέγξουν αυτή τη νέα δύναμη, δεν τα κατάφεραν. Είναι χαρακτηριστικό, όπως θα δούμε διαβάζοντας το βιβλίο, ότι όσο και να προσπάθησε ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος ο Δεύτερος να υποτάξει την Ολλανδία, είτε με την Ιερά Εξέταση, είτε με το στρατό, είτε με πολιτικές δολοπλοκίες, δεν τα κατάφερε. Βρήκε απέναντί του έναν στρατό διαφορετικά οργανωμένο από αυτόν που γνώριζε. Έναν στρατό που είχε μηχανικούς, τάγματα τεχνικών, που οι στρατιώτες δεν εκπαιδεύονταν απλά στα νέα πυροβόλα όπλα που βλέπουμε και στην εικόνα, αλλά γνώριζαν πώς να κατασκευάζουν φράγματα και κανάλια. Βρήκε απέναντί του την αστική κοινωνία της Ολλανδίας που είχε μεγαλύτερη ικανότητα στην παραγωγή του πλούτου, στη διοικητική οργάνωση της παραγωγής και των νέων κρατικών δομών που δημιουργούνταν. Είχαν καλύτερη τεχνική. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ολλανδικές φρεγάτες, που επιπληρωμή συνόδευαν κατά μήκος των ακτών τα εμπορικά πλοία άλλων εθνών, προστατεύοντάς τα
από τυχόν επιθέσεις πειρατών, ήταν οι ταχύτερες που υπήρχαν και κινούνταν με καταπληκτική ακρίβεια. Ενώ στον τομέα της γνώσης, οι νέες σχέσεις παραγωγής έδειξαν και εκεί την ανωτερότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι οι Ολλανδοί είχαν πολύ πιο ακριβείς χάρτες από ό,τι οι Ισπανοί, γεγονός που για εκείνη την περίοδο τους προσέφερε μεγάλο στρατιωτικό πλεονέκτημα. Ενώ, εάν κοιτάξουμε το τι συμβαίνει στην Ισπανία, εκεί γίνεται κατορθωτό πολύ νωρίτερα να επιβληθούν διαρροπάλου οι θεσμοί της φεουδαρχίας, έχουμε όμως ως συνέπεια να υποχωρήσει η οικονομική ανάπτυξη, να παρακμάσουν κλάδι όπως τη συφαντουργία στην οποία η Ισπανία είχε παράδοση και το χρυσάφι που εισέρεα από τις αποικίες να μην μένει στην Ισπανία, καθώς χρησιμοποιούταν είτε για τη συντήρηση του πανάκριβου μισθοφορικού στρατού και στόλου, είτε για να αγοράζουν οι ευγενείς εμπορεύματα που παράγονταν σε άλλες περιοχές, όπως η Ολλανδία που ήταν αστική περιοχή, που οι αστικές σχέσεις αναπτύσσονταν με μεγάλη ελευθερία. Οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής δίνουν πλέον όθηση νέα στις παραγωγικές δυνάμεις. Ορισμένα στοιχεία γι' αυτό. Η βασικότερη αλλαγή που γίνεται στις παραγωγικές δυνάμεις είναι ότι δημιουργείται η ίδια η μισθωτή εργασία. Δημιουργείται πλέον εκείνη η τάξη που είναι μεν ελεύθερη από το φεουδάρχη, αλλά δεν έχει τίποτε στην ιδιοκτησία της για να επιβιώσει πέρα από την ικανότητά της για εργασία, την οποία πουλά, αναγκάζεται να πουλά στην καπιταλιστική αγορά. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αλλάζει η ίδια η οργάνωση της παραγωγής. Από την ατομική παραγωγή περνάμε στην συνεργασία εργατών κάτω από την εξουσία ενός και μόνο κεφαλαίου. Μετά αναπτύσσεται ο τεχνικός καταμερισμός της εργασίας και πηγαίνουμε στην περίοδο της μανιφακτούρας. Ενώ στα μέσα με τέλη του 18ου αιώνα έχουμε τη δημιουργία της βιομηχανίας με τη μαζική εισαγωγή μηχανών στην παραγωγή. Ταυτόχρονα αλλάζει και το ίδιο το κίνητρο της παραγωγής. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα, για να κατανοήσουμε τι σημαίνει ότι αλλάζει το κίνητρο της παραγωγής, τι είναι αυτό που σπρώχνει τον κολόβο στο ταξίδι που αναφέραμε στην αρχή. Όπως περιγράφεται στο βιβλίο, το ταξίδι του Κολόμβου ήταν το κοινό έργο χιλιάδων ανθρώπων της εξέλιξης δεκαετιών συγκεκριμένων επαγγελμάτων, ουσιαστικά ολόκληρων κοινωνιών. Δεν χρωστούσε όμως αυτό το ταξίδι μόνο την τεχνική και την εξειδικευμένη γνώση σε άλλους. Ακόμα και τον ίδιο τον στόχο, δηλαδή το να βρεθεί ένας άλλος δρόμος προς την Ασία και την Άπο Ανατολή, τον έθεσε και αυτόν η κοινωνία της εποχής. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα του είχαν εγκρίνει τα ποσά που ήταν απαραίτητα για την προετοιμασία των τριών πλοίων που αναφέραμε. Υλικά κίνητρα δούσαν στο προσκήνιο, συμφέροντα που οθούσαν σε ανταγωνισμό τους μεγάλους εμπορικούς οίκους, τους τραπεζίτες που χρηματοδοτούσαν το εμπόριο αναμένοντας κέρδη από αυτό. Όλα αυτά λοιπόν δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπό τη σκέπη των φεουδαρχικών σχέσεων. Ας αναλογιστούμε για παράδειγμα μία βιομηχανία όπως αυτή που βλέπουμε στην οθόνη, με μεγάλες μηχανές ατμού που παράγει εκατοντάδες χιλιάδες μέτρα νήμα. Θα ήταν μία πολύ παράδοξη και αστεία υπόθεση να σκεφτούμε ότι αυτού του είδους η βιομηχανική παραγωγή θα μπορούσε να τεθεί σε κίνηση από τις φεουδαρχικές σχέσεις. Μία τέτοια παραγωγή δεν μπορεί να δουλέψει έχοντας ως κίνητρο είτε την επιβίωση των δουλοπάρικων είτε τον πλουτισμό των φεουδαρχών. Μία τέτοια παραγωγή που σπάει τα όρια του φέουδου, απαιτεί εκείνη την εποχή σχέσεις αγοράς, ανταλλαγής, εμπόριο, διαδεδομένη χρήση του χρήματος και φυσικά κερδοφορία από τη βαριά εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι αδύνατο να γίνει ανεμπόδιστα όσο υπάρχει η κατακερματισμένη εξουσία πριγκίπων, ευγενών, φεουδαρχών με μεγάλη ανομοιομορφία σε νόμους, σε φορολογία και σε νόμισμα. Έτσι, εδραιώνεται πλέον η οικονομική δύναμη των αστών που πλέον διεκδικούν πολιτικά προνόμια, διεκδικούν τον περιορισμό των φεουδαρχικών θεσμών και σε μία πορεία την ίδια την εξουσία. Φτάνουμε πλέον στην περίοδο των αστικών επαναστάσεων. Στο βιβλίο του Ιστβάν Μάρκους, ο αναγνώστης μπορεί να παρακολουθήσει την πορεία των πολιτικών γεγονότων που αφορούν τη συγκρότηση του αστικού κράτους της Ολλανδίας αλλά και την εξέλιξη της αστικής επανάστασης στην Αγγλία. Είναι τα δύο ιστορικά γεγονότα συγκρότησης της αστικής εξουσίας, την περίοδο που αναφέρεται το βιβλίο, και παρουσιάζονται επίσης με αυτό το ιδιόμορφο στοιχείο που αναδεικνύει την κοινωνική νομοτέλεια μέσα από το πλήθος των ιστορικών γεγονότων. Αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα εξελίσσονται μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα
και μέσα σε αυτά διαμορφώνεται σταδιακά και το εργατικό κίνημα, αλλά και ο βασικός όρος της πολιτικής του χειραφέτησης, η επαναστατική κοσμοθεωρία του μαρξισμού. Το ίδιο το μανιφέστο γράφτηκε εξάλλου το 1848 μέσα στη φωτιά των γεγονότων που έμειναν γνωστά στην ιστορία ως η άνοιξη των λαών. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, σε αυτό το σημείο ίσως κάποιος αναρωτηθεί ότι αφού ο καπιταλισμός αποτέλεσε τέτοια πρόοδο για την ανθρωπότητα, για ποιο λόγο έχει φτάσει σήμερα να βρίσκεται στην ίδια ιστορική θέση που κάποτε βρισκόταν η φεουδαρχία που ο ίδιος ανέτρεψε. Αρχικά χρειάζεται να σημειώσουμε ότι η ίδια οικονομική ανάπτυξη της αστικής τάξης που περιγράψαμε προηγουμένως και οδήγησε στις αστικές επαναστάσεις και στην εδραίωση της πολιτικής της εξουσίας δεν ήταν καθόλου μια ειδηλιακή διαδικασία. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Μάρξ, το κεφάλαιο γεννιέται βουτυγμένο από την κορφή ως τα νύχια στο αίμα και στη βρωμιά και στάζοντας αίμα από όλους τους πόρους. Όπως είπαμε, η διάλυση των φεουδαρχικών σχέσεων δεν περιλαμβάνει μόνο την καταστροφή του φεουδάρχη, αλλά επιδρά και στο δουλοπάρικο. Ο δουλοπάρικος, για να μπορεί να είναι έτοιμος προς εκμετάλλευση από τον καπιταλιστή, πρέπει να απελευθερωθεί από τον φεουδάρχη, αλλά και από την ιδιοκτησία του στη γη, και αυτό γίνεται με τη βία. Ο Μάρξ, στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, αναφέρει για παράδειγμα την περίπτωση της δούκισσας του Σάθερλαντ, όπου εξόντωσε και μετακίνησε με το στρατό 15.000 αγρότες που ζούσαν στην περιοχή της, πολλούς τους έκαψε στα ίδια τους τα σπίτια για να κερδοφορήσει, μισθώνοντας τη γη ως βοσκοτόπια, στα οποία εγκατέστησε 130.000 πρόβατα. Όσοι ξεριζώνονται από τη γη τους, γενικά όσοι με διάφορους τρόπους χάνουν τα μέσα παραγωγής που διαθέτουν και συγκροτούν σιγά σιγά τη νέα εργατική τάξη, δεν μπορούν όλοι μονομιάς να αξιοποιηθούν εντός εισαγωγικών στα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και έτσι εμφανίζονται περιπλανόμενοι στις πόλεις χωρίς δουλειά και χαρακτηρίζοντος αλήτες. Αυτό το στρώμα αλητείας διώκεται με ματηρούς νόμους εκείνη την εποχή που προβλέπουν μαστίγωμα, φυλάκιση, υποδούλωση μέχρι και το σημάδεμα με πειραχτωμένο σίδερο. Η τάξη που γεννιέται το προλεταριάτο γνωρίζει από την πρώτη στιγμή τη στιγνή εκμετάλλευση των καπιταλιστών. Ώρες εργασίας που ξεπερνούν τις 12 με 15 καθημερινά, άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αναγκαστική μετανάστευση πληθυσμών για να επανδρωθούν βιομηχανικοί κλάδοι και εργασία παιδιών σε σύστημα βαρδιών που οι ηλικίες τους κυμαίνονται ανάμεσα στα 8 με 13 έτη. Στο κεφάλαιο του Μάρξ αναφέρονται χαρακτηριστικά περιπτώσεις όπου 15 έως 20 παιδιά ηλικίας ακόμη και από 5 ετών είναι στιβαγμένα σε δωμάτια που κάθε τους πλευρά δεν ξεπερνά τα 3 μέτρα και δουλεύουν έως και 15 ώρες την ημέρα. Και φυσικά, να μην ξεχάσουμε το δουλεμπόριο που είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο εκείνη την εποχή και την καταλήστευση των αποικιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα από τα νησιά της Ινδονησίας, που ήταν αποικία της Ολλανδίας, ο ντόπιος πληθυσμός αριθμούσε το 1750 800.000 κατοίκους, ενώ στις αρχές του 19ου αιώνα, το 1811, λόγω του δουλεμπορίου, έφτασε να αριθμεί μόλις 8.000 άτομα. Οι Άγγλοι δουλέμποροι, ακόμα πιο ικανοί σε αυτή τη δουλειά, κατάφεραν να πουλήσουν από το 1783 έως το 1793, μόλις σε μία δεκαετία, πάνω από 300.000 δούλους από την Αφρική, κερδίζοντας πάνω από 15 εκατομμύρια λίρες, και τα παραδείγματα θα μπορούσαν να συνεχίζονται. Φυσικά, θα πει κανείς ότι αυτή η βαρβαρότητα είναι πλέον ένα παρελθόν, ότι η σύγχρονη κοινωνία της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης έχει αφήσει πίσω της την αθλειότητα που υπήρχε πριν 200-400 χρόνια, ότι εν τέλει ο καπιταλισμός είναι υποθετικά ένα σύστημα που έχει καταφέρει να διορθώσει πολλά μελανά σημεία της καθημερινής ζωής και έχει κάνει την κοινωνία πιο πολιτισμένη. Ας αναρωτηθούμε όμως πόσο πιο πολιτισμένη είναι η κοινωνία και πόσο ευχαριστημένοι μπορούμε να είμαστε με έναν κόσμο που το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού κατέχει υπερδιπλάσιο πλούτο από αυτόν που έχουν 6,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Πόσο ευχαριστημένοι μπορούμε να είμαστε με έναν κόσμο που υπάρχουν φαινόμενα όπως η ανεργία και η φτώχεια, που είναι πραγματικότητα ακόμα για πολλές οικογένειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι 25 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι απαράδεκτες και η πείνα είναι σύνηθες φαινόμενο. Ακόμα και η παιδική εργασία δεν αποτελεί παρελθόν και είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο σε διάφορες χώρες του κόσμου ακόμα και σήμερα.
Την ίδια στιγμή είναι διαρκής η επίθεση της αστικής τάξης στα εργασιακά δικαιώματα, στο δικαίωμα του λαού στην υγεία, την παιδεία και την ασφάλιση. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά έχουμε τις καπιταλιστικές οικονομικές κρίσεις που περιοδικά χτυπούν με μεγάλη σφοδρότητα την καπιταλιστική παραγωγή και φέρνουν ολέθριες συνέπειες για την εργατική τάξη και το λαό. Και δεν θα πρέπει να αφήσουμε απ' έξω από το κάστρο των δεινών που προκαλεί ο καπιταλισμός στην ανθρωπότητα τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τις μικρότερες ή μεγαλύτερες πολεμικές συγκρούσεις, τα εκατομμύρια των θυμάτων, τα κύματα των προσφύγων, των χιλιάδων που και σήμερα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Βέβαια, η καρδιά του ζητήματος είναι ότι όλα όσα αναφέρθησαν δεν αποτελούν κάποια απλώς αρνητικά φαινόμενα που θα ισχυριζόταν κανείς ότι δύναται να λύσει ο καπιταλισμός στην πορεία της εξέλιξής του. Το πρόβλημα είναι ακόμα πιο βαθύ. Η αιτία τους βρίσκεται στον πυρήνα της σημερινής παραγωγής, στον πυρήνα του συστήματος. Και ο πυρήνας αυτός δεν είναι κάτι άλλο από την καπιταλιστική μορφή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Από το γεγονός ότι για να παραχθεί ακόμα και το πιο απλό εμπόρευμα σήμερα, συμπράττουν σε μια νοητή αλυσίδα παραγωγής χιλιάδες ή και εκατομμύρια εργαζόμενοι. Όμως αυτό που παράγεται το καρπώνεται η τάξη των καπιταλιστών που έχει σήμερα στα χέρια της όλα τα μέσα παραγωγής. Και έτσι η σύγχρονη τάξη των εκμεταλλευτών με κριτήριο το μέγιστο κέρδος αποφασίζει αν θα παραχθεί κάτι, τι θα παραχθεί, πόσο, από ποιον και πού πάνω στον πλανήτη και καθορίζουν έτσι τις τύχες των εργατών, τις ζωές εκατομμύριων ανθρώπων. Αυτό το γεγονός είναι που σήμερα δρά ανασταλτικά στην ανάπτυξη των δυνάμεων που διαθέτει η κοινωνία για να παράγει. Η αστική τάξη και το σύστημά της γίνεται πλέον εμπόδιο στην απρόσκοπτη ανάπτυξη των σύγχρονων παραγωγικών δυνάμεων, ακριβώς όπως είδαμε ότι εμπόδιο αποτελούσαν οι φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής για τις παραγωγικές δυνάμεις πριν από 500 χρόνια. Η γενική τάση μπορεί να είναι η ανθρωπότητα στο πέρασμα των αιώνων να κατακτά ένα καλύτερο επίπεδο στην παραγωγή. Όμως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε σε σχέση με το παρελθόν. Η σύγκρουση που κάνουμε είναι με το τι θα μπορούσε να έχει η ανθρωπότητα εάν ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής δεν ήταν η τάξη των καπιταλιστών αλλά η ίδια η κοινωνία. Εάν στη θέση της αναρχίας στην παραγωγή είχαμε τον κεντρικό πανεθνικό σχεδιασμό της. Εάν αντί για την εξουσία της αστικής τάξης είχαμε την εργατική εξουσία. Εάν δηλαδή αντί για τις εκμεταλλευτικές καπιταλιστικές σχέσεις, είχαμε τις σχέσεις παραγωγής της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας. Τότε δεν θα άλλαζε απλά η έκταση και ο ρυθμός της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, δεν θα συνέβαινε μια απλή επιτάχυνση αυτής της ανάπτυξης, αυτό είναι δεδομένο, αλλά η κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης θα άλλαζε τελείως το κίνητρο και το σκοπό της παραγωγής. Εξάλλου τέτοια αλλαγή έγινε και με την κατάργηση των φεουδαρχικών σχέσεων όπως είδαμε, μόνο που τώρα είναι ανώτερη αυτή η αλλαγή, δεν πρόκειται απλά για την αντικατάσταση μιας εκμεταλλευτικής σχέσης με μία άλλη, αλλά για την πλήρη κατάργηση της εκμετάλλευσης. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, τα παραπάνω φαίνουν στο προσκήνιο ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο καπιταλισμός ως κοινωνικό σύστημα έχει ναι μεν αρχή, ιστορική περίοδο που γεννιέται, έχει όμως και τέλος. Ιστορική εποχή που το καθήκον για την επαναστατική του ανατροπή προβάλλει πλέον ως απόλυτη αναγκαιότητα. Είναι η σημερινή εποχή, η εποχή του ιμπεριαλισμού, η εποχή του ανώτατου σταδίου ανάπτυξης του καπιταλισμού που πια είναι μονόδρομος η οργάνωση της εργατικής λαϊκής αντεπίθεσης για τη σύγκρουση με το αστικό κράτος, την ανατροπή της αστικής εξουσίας και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κομμουνιστικής κοινωνίας που θα σημάνει την πραγματική απελευθέρωση της ανθρωπότητας. Παρακολουθώντας κανείς μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που παρουσιάζουμε σήμερα την προσπάθεια της αστικής τάξης να εγκαθιδρύσει την πολιτική της εξουσία, μπορεί να καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα που αφορούν την πορεία της επαναστατικής πάλης συνολικότερα. Στο βιβλίο Ιστβάν Μάρκους παραθέτει ένα απόσπασμα που δίνει μια γλαφυρή περιγραφή της μεγαλοπρεπούς τελετής τέψης του Καρόλου του Πρώτου της δυναστείας των Αψβούργων στο θρόνο της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο Άχεν το 1519, απεικονίζεται στο απόσπασμα το βιβλίο. Τι αντίκρισε άραγε εκείνη την ημέρα ένας χωρικός ή ένας χειροτέχνης των πόλεων που παρακολουθούσε από τη μεριά του λαού αυτή την τελετή? Ιδεάλογα, σημαίες, σπαθιά, κόκκινα πανοφόρια,
χρυσαφικά, χρυσές ζώνες, διαμάντια, 3.000 έφηπους Γερμανούς υπότες με τον αυτοκρατορικό αετό αλλά και το ισπανικό λιοντάρι στις πανοπλίες, καρδινάλιους, δούκες με τις προσωπικές τους φρουρές που αριθμούσαν πάνω από 300 υπότες για τον κάθε έναν, χρυσές τρομπέτες και γλέντι με φαγητά και κρασί που θα μπορούσαν να γεμίσουν αποθήκες ολόκληρες. Δικαιολογημένα λοιπόν σε αυτόν που αντικρίζει αυτό το θέαμα, ο θρόνος του Καρόλου φαινόταν παντοδύναμος, φαινόταν αιώνιος. Και όμως, μόλις 60 χρόνια αργότερα, η μπαρούτη των Ολλανδών ενάντια στους απογόνους του Καρόλου θα έθετε υπό αμφισβήτηση αυτή τη φαινομενική παντοδυναμία. Το ίδιο έκαναν και όλες οι αστικές επαναστάσεις που συγκρούστηκαν με τα φεουδαρχικά καθεστώτα τους τρεις επόμενους αιώνες. Και αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πλευρά. Όσο αιώνιο και παντοτινό και αν φαντάζει στιγμαία ένα κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, αυτό δεν μπορεί παρά να οδηγηθεί αντικειμενικά στην ιστορική εποχή του τέλους του. Μπορεί σήμερα ο καπιταλισμός να μοιάζει σε πολλούς ως το μοναδικό σύστημα που μπορεί να υπάρξει, μπορεί ο συσχετισμός δύναμης να μοιάζει υπερβολικά επιβλητικά αρνητικός, όμως αυτό δεν είναι παρά μια προσωρινή κατάσταση πριν την οριστική νίκη του σοσιαλισμού επί της σημερινής εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Αυτό το αποδεικνύει όλη η προηγούμενη εξέλιξη της κοινωνίας. Οι κυρίαρχοι σε κάθε εποχή παρουσίαζαν τις οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις της εποχής τους ως την φυσική κατάληξη όλης της προηγούμενης ιστορίας της ανθρωπότητας, ως το μοναδικό δρόμο που θα μπορούσε παντοτινά να ακολουθεί η ανθρώπινη ιστορία. Πάντα όμως ήρθε η εποχή που πέρασαν στο παρελθόν του ιστορικού χρόνου. Και εδώ αναδεικνύεται ένα άλλο πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Στην αρχή της παρουσίασης είπαμε ότι η Αγγλική Επανάσταση του 1640 αποκεφάλισε τον Κάρολο τον Πρώτο της δυναστείας των Στιούαρτ και έλειωσε τα βασιλικά εμβλήματα. Όμως μετά το θάνατο του Κρόμουελ έγινε παλινόρθωση της βασιλείας. Το 1662 τα βασιλικά εμβλήματα κατασκευάστηκαν από την αρχή και τη θέση ανάμεσά τους βρήκε και το κουτάλι της τέψης που αναφέραμε στην αρχή της παρουσίασης και ήταν το μόνο που, όπως είπαμε, τυχαία διασώθηκε. Ενώ χρειάστηκαν μια σειρά ακόμα πολιτικά γεγονότα έως το τέλος του αιώνα για να ενσωματωθεί η βασιλεία ως τμήμα ενός αστικού πλέον συστήματος. Οι Ολλανδοί αστεί έδωσαν αγώνα ενάντια στους Ισπανούς για πάνω από 80 χρόνια με πολλές στιγμές ήττες. Η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση έστειλε τον Λουδοβίκο το 16ο στην Κιλοτίνα, όμως ο αγώνας για την πολιτική κυριαρχία της αστικής τάξης στη Γαλλία διήρκησε έως και τα μέσα του 19ου αιώνα. Ενώ ο καπιταλισμός συνολικά έδωσε μάχη για να επιβληθεί ως σύστημα για πάνω από 400 χρόνια, από τα μέσα του 15ου αιώνα στις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας έως και τις αρχές του 20ου αιώνα σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό μάλιστα ενώ επρόκειτο για ένα σύστημα που ανέπτυξε τις σχέσεις παραγωγής του μέσα στο προηγούμενο εκμεταλλευτικό σύστημα. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η επαναστατική πάλη για την αλλαγή της κοινωνίας δεν είναι ένα μονόπρακτο έργο. Δεν είναι μία υπόθεση της στιγμής. Είναι μία διαδικασία που έχει μπρος και πίσω. Εξελίσσεται μέσα από νίκες, αλλά και προσωρινές ήττες των επαναστατικών δυνάμεων. Ας μη βιάζεται λοιπόν η αστική τάξη με τα επιτελεία της να πανηγυρίσει για την οριστική νίκη της επί του σοσιαλισμού. Οι αντεπαναστατικές ανατροπές που γνωρίσαμε πριν από 30 χρόνια αποτέλεσαν μεγάλο πλήγμα για το εργατικό και κομμουνιστικό κίνημα διεθνώς, και τις συνέπειές τους τις βιώνουμε ακόμη. Όμως δεν πρόκειται παρά για μία προσωρινή μονάχα ήττα του επαναστατικού κινήματος. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, το μεγαλύτερο όπλο των επαναστατικών δυνάμεων για τη νέα τους επίθεση ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση είναι η ίδια η γνώση των νομοτελειών της διαδικασίας για τον επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου, το ΚΚΕ και η σύγχρονη εποχή δίνουν μεγάλο βάρος στην έκδοση και προώθηση βιβλίων όπως αυτό του Ιστβάν Μάρκους που δείχνουν με παραστατικό τρόπο τους νόμους της ιστορικής κοινωνικής εξέλιξης. Η αποτελεσματικότητα στην πάλη για τη χειραφέτηση ευρύτερων μαζών από την αστική ιδεολογία και πολιτική κρίνεται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητα της επαναστατικής πρωτοπορίας να αναδεικνύει την καπιταλιστική εκμετάλλευση ως την πηγή της πανσπερμίας των εξελίξεων της επικαιρότητας, να στοχοποιείται ως βασικός ένοχος και εχθρός η ίδια η αστική τάξη, το αστικό κράτος, το σύνολο του αστικού πολιτικού συστήματος
εν τέλει το καπιταλιστικό σύστημα ως τέτοιο. Η γνώση, επομένως, των νομοτελειών της κοινωνικής ανάπτυξης αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη διεξαγωγή της ταξικής πάλης στις σύγχρονες συνθήκες. Ιδιαίτερα, μάλιστα, η μελέτη της γέννησης του καπιταλισμού, η γέννηση δηλαδή της σημερινής μορφής εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, που αποτελεί και αντικείμενο του σημερινού βιβλίου, είναι θεμελιώδου σημασίας για τη μελέτη της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας και την αντίστοιχη ικανότητα οργάνωσης της αντεπίθεσης εργατικής τάξης και του λαού απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο. Μονάχα έτσι μπορεί να φωτίζεται η ανωτερότητα του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, η ανωτερότητα της εργατικής εξουσίας, του κεντρικού πανεθνικού σχεδιασμού και της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα που διαθέτει η κοινωνία για την παραγωγή. Μια τέτοια γνώση εξάλλου εξοπλίζει με την απαραίτητη αντοχή που απαιτεί ένας τέτοιος αγώνας, που όπως έδειξε η διαδικασία ανάπτυξης του καπιταλισμού, δεν είναι ποτέ μια ευθύγραμμη πορεία. Η σύγχρονη εποχή, ανταποκρινόμενη σε αυτό το σύνθετο καθήκον, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή εδώ και δεκαετίες στην έκδοση και προώθηση του επαναστατικού πολιτικού βιβλίου. Ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά, η προβολή της επαναστατικής θεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού βρίσκεται στην αιχμή των πρωτοβουλειών της, καθώς συμπληρώνεται τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Φρίντριχ Έγκελς, τα 150 από τη γέννηση του Λένιν και βρισκόμαστε σε συνέχεια των εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Μάρξ. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, κλείνοντας, θα θέλαμε να πούμε το εξής. Ο Μπρέχτ, στο έργο του «Ο βίος του Γαλιλαίου», παρουσιάζει τον Γαλιλαίο να κατηγορεί τον εαυτό του ότι δίλιασε και δεν βοήθησε να κατέβει στους δρόμους η επιστημονική θεωρία που ήταν ικανή να αλλάξει τον κόσμο. Ακριβώς αυτόν τον αγώνα δίνουμε, σύντροφοι και φίλοι. Τον αγώνα για να γίνει κτήμα ευρύτερων μαζών η επαναστατική θεωρία που με τη δύναμη της πάλης τους μπορεί να γίνει το μεγάλο όπλο για την αλλαγή του κόσμου. Και σε αυτή την προσπάθεια μπορεί και πρέπει να συμβάλλει κάθε ένας, προμηθευόμενος τις νέες και παλαιότερες εκδόσεις της σύγχρονης εποχής, αλλά και προτείνοντάς τες σε όσους περισσότερους μπορεί. Σας ευχαριστούμε.